Δεν είναι πολύ εύκολο να εξηγήσεις και να αναλύσεις πώς και γιατί δέχεται τόσο εύκολα γκολ η ΑΕΚ στην διάρκεια των τελευταίων 6 αγώνων. Ακριβώς όμως επειδή πρόκειται για πολλούς αγώνες και πολλά γκολ, δεν μπορεί κανείς να υποθέσει ή να εκτιμήσει ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός. Υπάρχουν πολλές μικρές εξηγήσεις που όλες μαζί δείχνουν ότι η ΑΕΚ έχει σημαντικό πρόβλημα όταν αμήνεται. Ας ξεκινήσουμε από τα τελευταία, δηλαδή από τα γκολ που δέχθηκε από τον Απόλλωνα. Στο πρώτο γκολ είναι μια σειρά λαθών κατά την εκτέλεση ενός πλαγίου από τον Απόλλωνα, και ενώ η επίθεση του Απόλλωνα ξεκινά από το δικό του μισό. Κάνουν πρώτα το λάθος ο Χνίτ με τον Σιμόες όταν είναι 2-1 για να διεκδικήσουν την μπάλα στον αέρα και δεν τα καταφέρνουν σε μια στιγμή που η ΑΕΚ έχει στηθεί για να κάνει επιθετική άμυνα, να πιέσει πολύ ψηλά στο τερέν. Χάνει μια δεύτερη διεκδίκηση της μπάλας ο Σιμόες και ύστερα όταν ο Απόλλωνας ξεκινά την επίθεσή του με αριθμητικό μειονέκτημα, ο Σακχόφ τσεκάρει, βλέπει τον αντίπαλό του, αλλά παρόλα αυτά τον χάνει. Και το ίδιο συμβαίνει και με τον Μιτάη, ο οποίος μπερδεύεται με τον Σακχόφ, δεν ξέρει αν πρέπει εκείνος να πάει πάνω στον παίκτη ή όχι και τελικά η ΑΕΚ δέχεται ένα γκολ. Δέχεται ένα γκολ επειδή πληρώνει μια σειρά από λάθη. Λάθη που σου δημιουργούν την εντύπωση ότι η ΑΕΚ προσπαθεί να κάνει επιθετική άμυνα ενώ ή δεν έχει την συγκέντρωση για να το κάνει ή δεν έχει την ένταση για να παίξει επιθετική άμυνα ή τελικά δεν είναι τόσο καλά εκπαιδευμένη για να το κάνει και προσπαθεί να κάνει κάτι για το οποίο δεν είναι έτοιμη. Το ίδιο προβληματική είναι η συμπεριφορά της ΑΕΚ όταν αμήνεται σε δύο στατικές φάσεις και τελικά δέχεται γκολ. Η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της σε αφήνει με την αίσθηση ότι είτε δεν είναι πολύ συγκεντρωμένοι ή δεν είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι προκειμένου να ανταπεξέρχονται σε τέτοιες καταστάσεις παιχνιδιού. Κάθε γκολ στο ποδόσφαιρο είναι μοναδικό, όπως και κάθε φάση είναι μοναδική. Αλήθεια είναι όμως ότι η ΑΕΚ του Καρέρα στην διάρκεια των τελευταίων αγώνων δείχνει όλη την γκάμα των αδυναμιών που μπορεί να έχει μια ομάδα όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια της. Άλλοτε κάνει επιθετική άμυνα χωρίς να το κάνει σωστά, με συνέπεια να αφήνει εκτεθειμένη την αμυντική της γραμμή, η οποία δέχεται στην πλάτη της μπαλιές από ποδοσφαιριστές που δημιουργούν επειδή είναι ελεύθεροι, επειδή δεν δέχονται πίεση, επειδή κάποιος από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ δεν βάζει πίεση στον κάτοχο της μπάλας. Άλλοτε της λείπει η ένταση. Άλλοτε είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών και μεταξύ των γραμμών. Άλλοτε είναι παθητικό το μαρκάρισμά της και επιτρέπει στον αντίπαλο να κυκλοφορεί εύκολα την μπάλα και να φτάνει με σχετική άνεση να διασπά τις γραμμές της και να μπαίνει στην περιοχή. Άλλοτε είναι αργές οι αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών της όταν ο αντίπαλος ανεβάζει τον ρυθμό, παίζει με λιγότερες επαφές με την μπάλα αν αποδοσφαιριστεί και τότε μένεις με την εντύπωση ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ δεν είναι προετοιμασμένοι για να αμήνονται σε αυτόν τον υψηλό ρυθμό. Η αλήθεια είναι όμως ότι ειδικά στα τελευταία παιχνίδια υπάρχει ένας ακόμη παράγοντας που λειτουργεί πολύ ανασταλτικά, ο παράγοντας της ψυχολογίας. Καταλαβαίνεις ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ αμήνονται χωρίς αυτοπεποίθηση και είναι φυσιολογικό μέχρι ενός σημείου. Θα έπρεπε όμως μια ομάδα που έχει ποδοσφαιριστές υψηλής ποιότητας να είναι πιο ανθεκτική. Την ανθεκτικότητα όμως σε μια ομάδα δεν τη δίνουν μόνο οι ποδοσφαιριστές, την δίνει και ο προπονητής. Από τη δική του ψυχολογία παίρνουν ψυχολογία οι ποδοσφαιριστές όταν από το τερέν γυρίζουν στον πάγκο για να δουν στο πρόσωπο και στις κινήσεις του προπονητή τους ότι όλα κυλούν ομαλά. Το πρόβλημα με τον Καρέρα για όλους εμάς που παρακολουθούμε την ομάδα που παρουσιάζει είναι ότι εκείνος δεν δίνει εξηγήσεις. Δεν θα τον ακούσει συχνά, για να μην πω ποτέ, να κάνει τεχνική και τακτική ανάλυση. Δεν τον ακούς να τεκμηριώνει τις επιλογές του. Ακούς και εισπράττεις αόριστες απαντήσεις που δεν σε αφήνουν να μπει στο μυαλό του, να αντιληφθεί την αγωνιστική νοοτροπία και κυρίως να καταλάβεις αν αυτό που φαίνεται μέσα στο γήπεδο δικαιολογείται με βάση την δουλειά που κάνει ή όχι. Από την αρχή της σεζόν μέχρι εδώ η ΑΕΚ έχει σκαμπανεβάσματα. Έχει παιχνίδια με πολύ καλή ανάπτυξη των επιθέσεών της, έχει παιχνίδια που είναι πολύ στατική, που μοιάζει να μην έχει ιδέες, να μην έχει τον τρόπο για να χτίσει επιθέσεις.
είχε παιχνίδια στην αρχή που σου δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ξέρει να συμπεριφέρεται όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια της, και τώρα έχει παιχνίδια που η συμπεριφορά της όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια της είναι πολύ προβληματική. Κανείς από όλους εμάς που παρακολουθούμε από απόσταση δεν ζει μέσα στα ποδητήρια, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κανείς μας δεν μπορεί να ξέρει σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι σχέσεις του προπονητή με τους ποδοσφαιριστές, αν έχουν ή όχι διαραγή, αν εκείνος μπορεί να δημιουργεί παράγοντες παρακίνησης, αν μπορεί να τους εμπνέει, αν τους δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης προς το σχέδιό του. Όλα αυτά θα έπρεπε να μπορούμε να τα διαβάσουμε μέσα στην απόδοση των ποδοσφαιριστών και στην ομαδική απόδοση της ΑΕΚ. Αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα στοιχεία αυτόν τον καιρό είναι δυσδιάκριτα. Το παιχνίδι με τον Απόλλωνα όμως δεν είχε μόνο κακά νέα για την ΑΕΚ. Είχε την γρήγορη ανάπτυξη επιθέσεων που είχαν πολύ ενδιαφέρον και οι οποίες δεν ήταν τυχαίες. Οφείλονταν στην ομαδική και την συγχρονισμένη κίνηση των ποδοσφαιριστών της. Και κυρίως είχε αυτή την αποκάλυψη, τον Μάριο Μιτάη. Βλέποντάς τον να έχει στις πρώτες του συμμετοχές τόση ισορροπία στις δύο φάσεις του παιχνιδιού, δηλαδή ανάμεσα στα ανασταλτικά και τα δημιουργικά του καθήκοντα, βλέποντας το θάρρος με το οποίο πηγαίνει στην μπάλα, διότι είναι ένας παίκτης που επιτίθεται στην μπάλα, δεν περιμένει να έρθει η μπάλα στα πόδια του, βλέποντας την ηρεμία του στις αποφάσεις που παίρνει, τη γρήγορη σκέψη του, τις γρήγορες αποφάσεις που παίρνει όταν έχει την μπάλα, όταν επιτίθεται για να επανακτήσει την κατοχή της μπάλας, όταν κάνει ένα κόψιμο που έκανε πολλά στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, όταν κάνει ένα κλέψιμο ή όταν κερδίζει μια διεκδικούμενη μπάλα, μια δεύτερη μπάλα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που σε πείθουν ότι αυτό το παιδί έχει πολύ καλή αγωνιστική νοοτροπία και έχει ψυχικά χαρίσματα συμβατά με τα βασικά γνωρίσματα ενός καλού ποδοσφαιριστή. Και κοντά σε όλα αυτά φυσικά υπάρχει και η assist. Και υπάρχει και το γεγονός ότι επιθετικά και δημιουργικά αυτή ήταν η καλύτερη εμφάνιση αριστερού back για την ΑΕΚ στη διάρκεια της φετινής σεζόν. Βλέποντας τον 17χρονο Μιτάη να κάνει αυτή την εμφάνιση, σκέφτεσαι ότι το συμφέρον της ΑΕΚ, η οποία τον έκανε επαγγελματία το περασμένο καλοκαίρι, είναι να επενδύσει πάνω του και όχι σε ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη πιάσει προκαιρού το ταβάνι στην ποδοσφαιρική καριέρα τους. Είναι ευχή για τις ελληνικές ομάδες να εκπαιδεύουν στην ακαδημία τους ποδοσφαιριστές που έχουν προοπτική να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο. Στην πραγματικότητα είναι μονόδρομος για τις ελληνικές ομάδες. Γι' αυτό και όπως με κάθε αφορμή επαναλαμβάνω, χαίρομαι πάρα πολύ να ανακαλύπτω νέα παιδιά που έχουν στοιχεία που σε πείθουν ότι μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα. Να είστε καλά.